αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα εθνικών ομάδων. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας μια εβδομάδα κάθε σχεδόν ένα μήνα να μαζεύουμε τις εθνικές ομάδες για να έχουμε κάποια επαφή μαζί τους. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα από τη Δευτέρα. Τα παιδιά έχουν αρκετό πάθος και αρκετή θέληση γενικά στις προπονήσεις. Φαίνεται ότι είναι aggressive και προσπαθούν γενικά για τις προπονήσεις. Προσπαθούμε σιγά σιγά να δούμε καταρχήν ποιους έχουμε, τι υλικό έχουμε, ποια παιδιά είναι εδώ στην ομάδα. Βάζουμε σιγά σιγά, χτίζουμε σήμερα. Είναι η τρίτη μέρα, χτίζουμε σιγά σιγά την φιλοσοφία μας και τη λογική μας σε αυτή την ομάδα. Προσπαθούμε έτσι να είμαστε λίγο aggressive στην άμυνα, παίξουμε με λίγο ταχύτητα στην επίθεση. Γιατί εντάξει, η υποχρέωση των παιδιών φέτος είναι το πανευρωπαϊκό στη Β' κατηγορία κάτω των 16. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε συνέχεια καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε, πρέπει να βλέπουμε προς τα πάνω. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε όσο πιο πολύ να ετοιμαστούμε για το καλοκαίρι όταν θα έρθουν οι υποχρεώσεις μας για την εθνική κάτω των 16 στο πρωτάθλημα της κατηγορίας που είπα και πριν. Τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι δουλειά, κάτω τα κεφάλια, δουλειά. Εγώ θα παρακολουθώ όλα τα παιδιά στα πρωταθλήματα και στις ομάδες τους και κάτω των 16, κάτω των 18. Προσπαθώ μέρα, κάθε Σαββατοκυριακό να είμαι σε ένα γήπεδο, να τους βλέπω, να καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Γιατί εντάξει, σίγουρα ό,τι και αν κάνουμε εδώ στην εθνική δεν φτάνει για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Πρέπει να είναι έτοιμοι από τις ομάδες τους. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλεύουν και εκεί το ίδιο καλά και να τους περιμένουμε τον επόμενο μήνα την εβδομάδα εθνικών ομάδων. Ελπίζω καλύτερους, να βάλουμε λίγα περισσότερα στοιχεία στην ομάδα, τόσο ώστε να κλείσουμε το puzzle μέχρι τον Αύγουστο που θα πάμε να παίξουμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.